Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από 2 εβδομάδες οι πολίτες με την ψήφο τους έκαναν ένα πολύ σημαντικό βήμα δημοκρατικής χειραφέτησης της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική αλλαγή στη χώρα έδωσε μια ζωτική σημασία ανάσα εθνικής αξιοπρέπειας στους ανθρώπους μιας χώρας πληγωμένης οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της χώρας, με όπλο την πρωτοφανή στήριξη της κοινωνίας στο εσωτερικό, το ευρύτατο μέτωπο κατά της λιτότητας στην Ευρώπη, αλλά και το τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, θα δώσει μέχρι τέλους τη μάχη της υπεράσπισης των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Η διαπραγματευτική μας δύναμη έγκυται στο τεράστιο απόθεμα πολιτικής αξιοπιστίας που διαθέτει μια κυβέρνηση χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις από ποικιλώνυμα συμφέροντα και με νοπή λαϊκή εντολή ακύρωσης του μνημονιακού προγράμματος, αλλαγής προτεραιοτήτων, κοινωνικής ανακούφισης και ανασυγκρότησης της οικονομίας του κράτους και των θεσμών, αλλά και ταυτόχρονα αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου και του πολιτικού ήθους στη χώρα. Αξιοποιώντας αυτό το πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο της συλλογικής αυτοπεποίθησης και της ελπίδας που αναθερμάνθηκε στην κοινωνία, με αποφασιστικότητα, σοβαρότητα, μελετημένα βήματα, με στρατηγική αδιαλαξία και τακτική ευελιξία, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Το μνημόνιο έχει ήδη βλάψει σοβαρά και άνισα, δηλαδή ταξικά, την υγεία των πολιτών. Η δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών έχει προκαλέσει διαλυτικά φαινόμενα στο σύστημα υγείας που κάνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των ασθενών ζωφερή. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε απλώς μια διαχείριση με λιγότερους πόρους λόγω δημοσιονομικής στενότητας, αλλά μια συνειδητή επιλογή συρρήκνωσης της δημόσιας περίθαλψης και διεύρυνσης του ζωτικού χώρου για την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, το ΕΣΥ σήμερα παρουσιάζει εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου στην κυριολεξία. Κλινικές, τμήματα και μονάδες με το καθημερινό άγχος της λειτουργικής κατάρρευσης. Προσωπικό εξαντλημένο εργασιακά και οικονομικά. Τραγικές ελλείψεις υλικών και μέσων, ανασφάλεια, απόγνωση και αναξιοπρέπεια των ασθενών. Σήμερα, η ευχερής πρόσβαση στο γιατρό, ακόμα και η συνταγογράφηση των φαρμάκων έχουν γίνει καθημερινό πρόβλημα για πάρα πολύ κόσμο, σε πείσμα ή μάλλον ακριβώς λόγω των μνημονιακών αλλαγών. Η υγειονομική φτώχεια, οι αποκλεισμοί και οι ανισότητες στην περίθαλψη και στην κοινωνική φροντίδα έχουν αναιρέσει θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα στη χώρα μας. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια χώρα της Ευρώπης και αποτελεί ισχυρό ηθικό και πολιτικό επιχείρημα στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνέχισης της ίδιας συνταγής. Και προφανώς δεν μας δεσμεύει το μνημονιακό πλαίσιο, ούτε η πολιτική της λιτότητας στις δημόσιες δαπάνες υγείας, που βρίσκονται ήδη στο 4,5% του ΑΕΠ, πολύ κάτω από τα όρια ασφάλειας οποιοδήποτε σοβαρού υγειονομικού συστήματος. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών αλλά και της ευθύνης να διασφαλίσουμε με νύχια και με δόντια και πάντα σε συνεργασία με τους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους την επιβίωση του ΕΣΥ και την αξιοπρέπεια των ασθενών. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να ανακουφίσουμε την κοινωνία που έχει υποστεί μια δυσβάσταχτη επιβάρηση στον τομέα της υγείας, να ανατρέψουμε κάθε θεσμικό και λειτουργικό αποκλεισμό από την πρόσβαση σε αξιόπιστη υγειονομική φροντίδα και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης του ΕΣΥ και εξάλληψης των διαχρονικών παθογενειών και στρεβλώσεών του. Αποτελεί για μας κορυφαία πολιτική δέσμευση και προτεραιότητα η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανασφάλιστων χωρίς εξαιρέσεις στην ιατρική παρακολούθηση, τις εξετάσεις, τα φάρμακα και την νοσηλεία που έχουν ανάγκη. Αυτό θα γίνει με ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και των κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την περίθαψη των ανασφάλιστων. Είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρξει και μια ελάφρυνση βαρών στην καθημερινότητα των ασφαλισμένων ασθενών, όπως είναι η άμεση κατάρρευση του εισιτήριου των 5 ευρώ στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, η γρήγορη ακύρωση του μνημονιακού χαρατσιού του 1 ευρώ ανασυνταγή και η σταδιακή μείωση της συμμετοχής στο κόστος αγοράς φαρμάκων.
Παράλληλα όμως πρέπει να υλοποιηθεί ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με ανθρώπινο δυναμικό. Επιταχύνουμε και ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες προσλήψεων όλων των κατηγοριών που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και προωθούμε ένα σχεδιασμό σταδιακής κάλυψης με μόνιμες θέσεις εργασίας όλων των επιγουσών αναγκών στην πρωτοβάθμια φροντίδα, τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, ειδικά της επαρχίας και των άγωνων νησιωτικών περιοχών. Με σεβασμό στη διαχρονική προσφορά των γιατρών και του προσωπικού, θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο ότι θα σταματήσει να υπάρχει απλήρωτη υπεροριακή εργασία στο σύστημα υγείας και μη τήρηση των στοιχειωδών υποχρεώσεων της πολιτείας. Διασφαλίζουμε με τις απαραίτητες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών τη λειτουργία όλων των ΜΕΘ και την ανάπτυξη νέων κλινών, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η λίστα αναμονής για εντατική νοσηλεία. Επισπεύδουμε τις διαδικασίες για την ενίσχυση του γερασμένου στόλου των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την επίλυση του κρίσιμου ζητήματος της ψηφιακής αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού του συστήματος. Στην ψυχική υγεία διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του συνόλου των μονάδων και ταυτόχρονα την επαναδιαπραγμάτευση των όρων και χρονοδιαγραμμάτων του Συμφώνου Αντώρνη-Κουρέτζου για την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, χωρίς διακινδύνευση τη συνέχεια στη φροντίδα των ασθενών, με τομεοποιημένες υπηρεσίες, δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωτικής φροντίδας και πάντα με σεβασμό των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. Διατηρούμε τις υπάρχουσες δομές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων με πρώτο στόχο το σταδιακό μηδενισμό της λίστας για ένταξη σε προγράμματα υποκατάστασης. Πέρα όμως από την ανακούφιση των ασθενών και τη διασφάλιση της επιβίωσης του ΕΣΥ, αυτό που χρειάζεται είναι η συνολική ανασυγκρότηση και μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας με παρεμβάσεις στο ΜΕΣ, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στη δημόσια υγεία, στο φάρμακο, στη διοίκηση του συστήματος, στην αντιμετώπιση της πατάλης και της διαφθοράς, αλλά και της εκμετάλλευσης του αρρώστου. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα του ΕΣΥ, προωθούμε ένα νέο μοντέλο στηριγμένο στον οικογενειακό γιατρό, την ομάδα εργασίας, τα κέντρα υγείας, την ομάδα υγείας, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου και τα ιατρεία γειτονιάς, με στόχο τη συνολική υγειονομική φροντίδα του ασθενή. Με επιστημονική επεξεργασία, διαβούλευση και συνενέσεις θα προωθήσουμε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να υπάρξει μια πραγματική στροφή στην πρωτοβάθμια φροντίδα, την πρόληψη και την αγωγή υγείας. Στη δημόσια υγεία, που είναι ένα πεδίο παραγωνισμένο στην πολιτική υγείας διαχρονικά, είναι χαρακτηριστικό ότι διατίθεται μόνο το 0,15% του ΑΕΠ, το 1 τρίτο του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, επειδή ακριβώς τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων της δημόσιας υγείας δεν προσφέρουν άμεσες, μικροκομματικές και εκλογικές αποδόσεις. Είναι μια επένδυση στο ολιστικό μοντέλο για την υγεία, υπερβαίνει την νοσοκομειοκεντρική λογική του συστήματος και την εμπορευματοποίηση της ιατρικής, ενισχύει την πρόληψη και η υγειονομική ασφάλεια της κοινωνίας και της χώρας, έχει σαφώς αναπτυξιακό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας παραδείγματος χάρη την περιβαλλοντική υγιεινή και την προστασία της διατροφικής αλυσίδας και αποτελεί ίσως την πιο δημοκρατική με την έννοια της ισότιμης απολαβής των ωφελημάτων της πολιτική υγείας σήμερα. Στη διοίκηση του συστήματος υγείας προωθούμε επίσης την αλλαγή υποδείγματος με άρση της κομματοκρατίας, της συμμετεροκρατίας και της πελατειακής λογικής στα νοσοκομεία, με περισσότερη αξιοκρατία και δημοκρατία, με συμμετοχή των εργαζομένων, των εκπροσώπων των ασθενών και των τοπικών κοινωνιών, με θεσμούς δημόσιας λογοδοσίας και κοινωνικού ελέγχου, με ενίσχυση του δημοκρατικού προγραμματισμού των υπηρεσιών υγείας κόντρα στον παραγωγισμό και τον τοπικισμό. Καταργούμε την ΕΣΑΝ ΑΕ και την επιχειρηματική μετάλλαξη του δημόσιου νοσοκομείου, επανεξετάζουμε τα ΚΕΝ και προωθούμε την πλήρη ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό σύστημα αξιόπιστων διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλων. Ειδικά για την πάταξη φαινομένων διαφθοράς, που πάντα ήταν δομικό πρόβλημα του συστήματος, χρειάζονται οργανωτικά, λειτουργικά και θεσμικά μέτρα, παραδείγματος χάρη διαφανής διαχείριση της λίστας χειρουργείου, αυτόνομα ΤΕΠ, αδιάβλητο και διαφανές σύστημα προμηθειών κλπ. Απαιτείται αναμόρφωση και αυστηροποίηση του πειθαρχικού συστήματος χωρίς την παραμικρή πολιτική ασυλία και συγκάλυψη, αλλά κυρίως απαιτείται μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας, στην οποία οφείλουν να πρωτοστατήσουν οι εργαζόμενοι στο σύστημα, τα συνδικάτα, οι φορείς των ασθενών και οι ειδικοί των νοσοκομείων.
Πρέπει να είναι προτεραιότητα η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αποτελεσματικότητας στη φροντίδα. Δίνουμε έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, αναβαθμίζουμε τη λειτουργία του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη του Υπουργείου Υγείας και των αντίστοιχων γραφείων στα νοσοκομεία, έτσι ώστε οι υπηρεσίες αυτές, σε στενή συνεργασία με το συνήγορο του πολίτη, να επιλύουν προβλήματα δυσλειτουργιών στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, να ελέγχεται η κακοδιοίκηση των μονάδων και να εξελιχθούν σε ένα πραγματικό συνήγορο του ασθενή. Στο φάρμακο τέλος, σχεδιάζουμε μια αναβαθμισμένη δημόσια φαρμακευτική πολιτική με ενίσχυση και αναδιοργάνωση του ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ, με στήριξη της παραγωγής ποιοτικών γενοσύμων στη χώρα μας, με ορθολογικότερη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, με διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασθενών στο φάρμακο και με μείωση της οικονομικής τους επιβάρυνσης. Ειδικά για τα φαρμακεία θεωρούμε απαραίτητη την επανεξέταση, πάντα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών, όλου του μνημονιακού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, για να διασφαλιστεί η ασφαλής και επαρκής διάθεση φαρμάκων σε όλη τη χώρα. Στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η οικοδόμηση ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, ισότιμης πρόσβασης και καθολικής κάλυψης, με υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και ελεγχόμενο κόστος. Και αυτό όχι λόγω ιδεολογικής αιμονής, αλλά γιατί έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι τα δημόσια συστήματα υγείας, όταν φυσικά λειτουργούν με κανόνες και έλεγχο, υπερτερούν στην ποιότητα και το τελικό κόστος των υπηρεσιών, αλλά και στην καταπολέμηση της ανισότητας στην πρόσβαση. Ο ιδιωτικός τομέας υγείας συνεχίζει να έχει προφανώς ένα διακριτό και συμπληρωματικό ρόλο, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες που αδυνατεί να προσφέρει έγκαιρα και με επάρκεια το ΕΣΥ, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας, με επανεξέταση όλων των συμβάσεων και φυσικά με αντίστοιχη τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους. Για μας το κράτος δεν είναι για να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς υγείας, αλλά για να διασφαλίζει θεσμικά, χρηματοδοτικά και λειτουργικά την ισότιμη παροχή αξιόπιστης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και πρόληψης υγείας σε όλους, ανεξάρτητα από την εργασιακή, ασφαλιστική, οικονομική κατάσταση καθενός ή την ομιμότητα παραμονής στη χώρα. Ανασυγκροτούμε τη δημόσια περίθαλψη στην κατεύθυνση ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας, χωρίς τις γνωστές στρεβλώσεις και αγγυλώσεις του χθες, ενός συστήματος υγείας που διατηρεί το δικαιωματικό του πυρήνα, που σήμερα έχει αναιρεθεί σε μεγάλο βαθμό, που διευρύνει το δημόσιο χώρο στην υγεία και περιορίζει την αγορά, που δίνει τη δυνατότητα στους νέους γιατρούς που σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό να προσφέρουν τις γνώσεις τους, που αναπροσανατολίζει δημόσιους πόρους από τον κρατικοδίαιτο επιχειρηματικό τομέα στις δημόσιες δομές, ενισχύοντας προνομιακά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα εργαστήρια της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των νοσοκομείων, τους τομείς της εξειδικευμένης θεραπείας με ευτικής αποθεραπείας και αποκατάστασης που σήμερα είναι στην πλειοψηφία τους ιδιωτικοποιημένοι. Για να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο μετασχηματισμού στην υγεία θα χρειαστεί πέρα από τη δίκαιη φορολόγηση των πραγματικών εισοδημάτων και την αναγκαία αναδιανομή του πλούτου στη χώρα η ενεργώς συμβολή και στήριξη όλων των έντιμων και αξιόπιστων δυνάμεων του ΕΣΥ και του υγειονομικού κόσμου καθώς και η εδραίωση ενός άλλου εργασιακού και κοινωνικού ήθους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρουμε από πρώτο χέρι τη δύσκολη καθημερινότητα των νοσοκομείων και των υπόλοιπων μονάδων υγείας. Έχουμε νιώσει την αγωνία των ανθρώπων που μοχθούν κάτω από αντίξωες συνθήκες για το καλύτερο. Έχουμε βιώσει τη χαρά της κοινωνικής αλληλεγγύης στον χώρο της υγείας. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί ή τεχνοκράτες των συστημάτων υγείας, ούτε επιδιώκουμε να κάνουμε καριέρα στο Υπουργείο Υγείας. Άνθρωποι της δημόσιας περίθαλψης είμαστε, σε αυτή πιστεύουμε για την αξιοπρέπεια τη δική της, τον λειτουργό της και πρωτίστως των ασθενών θα πασχίσουμε και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Με συνέπεια λόγων και έργων, με αξιοπιστία, με ευαισθησία, με δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια, με δημοκρατία και βεβαίως με τον αγώνα και τη στήριξη της κοινωνίας θα τα καταφέρουμε.